Ο θάνατος είναι μια έννοια που συνήθως φοβίζει και απασχολεί, όπως τονίστηκε στο δεύτερο συμπόσιο με θέμα «Η ζωή πριν από το θάνατο, ευζήν και ευθνίσκην», που έγινε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη στο Δήμο Πλατανιά, στο Κολυμπάρι Χανίων. Ενώ επιστήμονες επιχείρησαν να δώσουν μια απάντηση για το αν τελικά σε μερικές περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται η ευθανασία. Ο καθένας από εμάς πρέπει να σκεφτεί και να αποφασίσει το πού, πότε, πώς, με ποιον θέλει να πεθάνει. Θα ήταν το πιο καλό από όλα να το κάνει αυτό εγγράφος, ούτως ώστε και οι συγγενείς του να ξέρουν τι θέλει και ο γιατρός να ξέρει. Με εμείς, με τους όγκους τους εγκεφαλικούς, οι οποίοι γενικά είναι κακοήθεις ως επιτοπλίστων και έχουν πολύ κακή πρόγνωση και μικρό προσδόκιμο επιβίωσης, βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά στο σημείο αυτό να πούμε πότε πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε χειρουργία το ένα μετά το άλλο, να κάνουμε ακτινοθεραπείες, να κάνουμε χημειοθεραπείες, που είναι όλα αυτά, ειδικά στους δικούς μας ασθενείς, έχουν τεράστιες επιπλοκές. Θέτουμε ερωτήματα, δεν προσπαθούμε να απαντήσουμε. Σίγουρα όμως τα ερωτήματα είναι πολύ πιο σημαντικά για να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε και να τα συζητήσουμε σε επίπεδο θεολογικό, κοινωνιολογικό, ιατρικό και κυρίως ως βιοειθικά προβλήματα και προσεγγίσεις. Η σκέψη του θανάτου, ιδίως μετά από μια ασθένεια, έρχεται εντελώς ξαφνικά, όπως επισήμανε η πρόεδρος του Συλλόγου Ευζώ με τον Καρκίνο, Κέτη Κουναλάκη. Ο καρκίνος προσβάλλει καθημερινά όλο και περισσότερους ανθρώπους την ίδια στιγμή που η επιστήμη προοδεύει. Σημασία στο να επιβιώσει ο ασθενής έχει και η θέληση να ζήσει. Κάθε άνθρωπος αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα και που σκέφτηκα μόλις μου έγινε η διάγνωση ήταν «Αχ, πώς θα το πω στα παιδιά μου, πώς θα το πω στον άντρα μου, γιατί μου έγινε προσωπικά σε μένα, δεν ήταν κανείς άλλος παρόν. Πώς θα τους το πω και πώς εκείνοι θα το πάρουν, πώς θα αντιδράσουν. Και άραγε τι τέλος θα έχω, θα είμαι σε καροτσάκι, θα με βάλουν σε μεσολινάκια, τι θα γίνει». Αμέσως όμως κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και ότι έπρεπε να αντιδράσω. Αυτομάτως λοιπόν είπα όχι, θα σε παλέψω και θα συνεχίσω. Τη ζωή θα τη βιώσουμε, ενώ το θάνατο δεν τον βιώσουμε. Αυτές είναι δηλώσεις, λόγια του Επίκουρου, ενός εξαιρετικού αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου, ο οποίος έλεγε ότι ακόμη και τον πόνο μπορείς να τον ξεπεράσεις όταν σκέφτεσαι όμορφα πράγματα. Αλλά και ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι τα μεγάλα θέματα, οι προβλήματα της ζωής είναι θέματα λογισμού. Ανάλογα με το πνευματικό υπόβαθρο που έχει, προσεγγίζει και το θάνατο. Εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό και στην Ανάσταση, το θάνατο δεν τον φοβόμαστε. Διότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να μας διδάξει πώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αλλά ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας διδάξει πώς να νικούμε το θάνατο. Αυτό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι ιατρικές σχολές δεν αναφέρονται στην υγεία, αλλά μόνο στην ασθένεια. Αλλά ούτε και στο τέλος της ζωής ή στη φροντίδα συμπόνιας και στη σχέση με τον ασθενή και την οικογένειά του. Έτσι, όλα αυτά τα θέματα δεν είναι μόνο στοχαστικά, φιλοσοφικά ή θεολογικά, αλλά είναι και ζητήματα ουσιαστικής πρακτικής και ιατρικής εκπαίδευσης.